η απάντησή σας δεν διαφέρει από εκείνη που έστειλε ο Γενικός Διευθυντής, υποθέτω την έχετε υπόψη, του ελληνικού κτηματολογίου, ο κύριος Κοτσόλης, ως απάντηση στις 31 Απρίλου του 2020 στο έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για τη νομική υποστήριξη του υποφυλακίου Ηρακλείου. Και μάλιστα θα την καταθέσω και στα πρακτικά. Η απάντηση του κυρίου Κοτσόλη από μόνη της, και νομίζω ότι και η δική σας απάντηση, εφόσον εναρμονίζεται με την απάντηση του Γενικού Διευθυντή, από μόνη της λοιπόν αποκαλύπτει το μέγεθος του προβλήματος. Πρόβλημα με πολιτικές διαστάσεις. Αφού λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών που υπήρχαν, τώρα έχουμε πει στην κανονικότητα, εσείς τα λέτε αυτά, που είχαν επιβληθεί, δεν είναι εφικτή η πρόσληψη και διάθεση στην υπηρεσία του υποθυκοφυλακίου δικηγόρων με σχέση έμιστης εντολής, όπως έχει συμβεί σε άλλα υποθυκοφυλακία, το είπατε, για τις ανάγκες νομικής υποστήριξης της κυρίας Κόπακα, της υποθυκοπύλακα και της προϊσταμένης του κτηματολογικού γραφείου. Οι κυβερνήσεις τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ μας λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και μπήκαμε στην κανονικότητα. Είναι κανονικότητα αυτή? Να μην είναι στελεχωμένο το υποθυκοφυλακίο Ηρακλείου 200.000 κατοίκων για ένα τέτοιο όγκο δουλειάς? Είναι κανονικότητα να μην έχει προχωρήσει με απόφαση του φορέα η σύσταση κτηματολογικού γραφείου στο Ηράκλειο, όπως προβλέπει άλλωστε ο νόμος στα άρθρα 1 και 15 και μάλιστα όπως επίσης ορίζει ο νόμος στην παράγραφο 2 σε συνάρτηση με την εξέλιξη της κτηματογράφησης, τον αριθμό των πράξεων που ομολογουμένως είναι τεράστιος. Αν κάνω λάθος και δεν το προβλέπει ο νόμος, αλλά διαβάζοντας αυτό καταλαβαίνω, δεν έχετε παρά να προχωρήσετε στην τροποποίηση του νόμου. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Άλλωστε, οι κυβερνήσεις για ψηλού πείδημα, με συγχωρείτε για τη φράση, για ψηλού πείδημα κάνουν τροποποιήσεις. Φέρνουν τροπολογίες κτλ. Το ερώτημα είναι όμως γιατί δεν το κάνετε. Ή γιατί δεν το κάνατε. Δεν το κάνετε διότι αυτό έχει κόστος. Λόγω των δημοσιονομικών συνθήκων. Προϋποθέτει εσωτερικό οργανισμό υπηρεσίας, νομικούς, μηχανικούς, διοικητικό και άλλο προσωπικό και άλλα πολλά για τα οποία η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να υλοποιήσει για τους γνωστούς δημοσιονομικούς λόγους. Τη σύντιμηση της προθεσμίας κατά 6 χρόνια, γιατί την κάνατε? Ποιος είναι ο λόγος? Εδώ χωράει, πρέπει να μας δώσετε μια απάντηση. Ακριβώς για να ξεμπερδεύετε μια ώρα αρχίτερα, για να μην προχωρήσετε στην ίδρυση του κτηματολογικού γραφείου. Έχετε αναλογιστεί τι τεράστιες συνέπειες θα έχει αυτό για τους πολίτες, αλλά και για το ίδιο το δημόσιο, με τόσες εκκρεμότητες πράξης εφαρμογής, κατατεμαχισμένα κληροτεμάχια, γεωμετρικές μεταβολές, προκειμένου οι πολίτες να προχωρήσουν σε αγοραπολισία κινήτων που επήγουν λόγω των κόκκινων δανείων και δεδομένου από το Μάιο ξεκινάει η γενίκευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Η κυρία Κόπακα μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της με ευσυνειδησία, είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά σηκώνει και η ίδια το σταυρό του μαρτυρίου. Ο δικηγορικός σύλλογος έχει διαθέσει ένα δικηγόρο για να τη βοηθάει. Δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Ένας δικηγόρος, ο οποίος βοηθάει την κυρία Κόπακα. Τι θα πει ότι το ελληνικό κτηματολόγιο δεν κατέστη εφικτό να ανανεώσει τις συμβάσεις των δικηγόρων για την νομική υποστήριξη του υποθυκοφυλακίου σε θέματα κτηματολογίου? Αντιθέτως, θα έλεγα, σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών, αποδεδειγμένης ταλαιπωρίας των πολιτών και για να μην καταφύγετε στην αδικαιολόγητη σύντιμηση της προθεσμίας για τη διόρθωση λαθών και ανακριβιών, μειώνοντάς την κατά 6 χρόνια, θα έπρεπε να είχατε φροντίσει για την εφαρμογή του νόμου για την είδηση του κτηματολογικού γραφείου. Και κατά την άποψή μας μπορεί να γίνει. Γιατί δεν το κάνετε? Για τους δημοσιονομικούς λόγους. Να λοιπόν ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα. Είναι πολιτική επιλογή και της προηγούμενης και της σημερινής κυβέρνησης. Ολοκληρώστε, συνάδελφε, γιατί δεν φτάνει απίστευτη ταλαιπωρία. Υπάρχει και ερώτηση στη συνέχεια. Θα τελειώσω σε λίγο, κύριε Πολύ ωραία. Ευχαριστώ για την αλλογή. Λοιπόν, δεν φτάνει απίστευτη ταλαιπωρία των πολιτών, την εργασιακή εξόντωση των εργαζομένων από τον όγκο δουλειάς που επιφορτίζονται, οι φόροι, τα παράβολα, τα χαράτσια, ο σφιχτός εναγκαλισμός των εργαζομένων στην αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων, πρέπει να το υποστεί και αυτό, δηλαδή τις δημοσιονομικές συνέπειες. Είναι λύση εξ αποστάσεων διεκπαιρέωση του νομικού ελέγχου των εισερχομένων πράξεων από δικηγόρους της Άρτας και της Χίου για την τέταρτη πόλη της χώρας και χωρίς μάλιστα να έχουν μπροστά τους το φάκελο μόνο διαδικτυακά να παρακολουθούν
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε κι εσείς νομίζω ότι το πιστεύετε, ούτε και ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Χρηματολογίου, όπως προκύπτει από την απαντητική επιστολή προς τον Διοικητικό Σύλλογο. Και τελειώνω επαναφέροντας το εξής. Τι θα κάνετε για την άμεση εφαρμογή του νόμου για την ίδρυση χρηματολογικού γραφείου, δίων, μέχρι την υλοποίηση της ίδρυσης και χωρίς καθυστέρηση, τη στελέχωση του χρηματολογικού γραφείου με όλο το απαραίτητο προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας. Τη διατήρηση σε ισχύ τη λήξη της προθεσμίας για τη διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών στις 31/12/2006 και τέλος τη μείωση των παραβόλων που πληρώνουν διοκτήτες και ΙΟΤΑ. Σε αυτά θέλουμε την απάντηση για να λυθούν άμεσα τώρα